το δεύτερο επιστημονικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό και γαστρονομικό φόρουμ ελληνοαιγυπτιακής φιλίας με θέμα η επιρροή του ελληνισμού στην Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας από τις 15 έως και τις 24 Νοεμβρίου. Φόρουμ απίθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης και η υπουργός Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής της Αιγύπτου, Ναμπίλα Μάκραμ, ενώ συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Ναυκράτιδος, κύριος Νάρκησος, Έλληνες και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι, εξέχοντα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Η πόλη της Αλεξάνδρειας. Οι πολίτες της Αλεξάνδρειας είναι πολίτες όλου του κόσμου. Φιλία, συνεργασία σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει πολιτιστική ανταλλαγή. Στην προβολή της Καβάλας, που κατέγραψαν ελληνικά, αραβικά και άλλα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενσωματώθηκαν στοιχεία του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος των Φιλίππων, των συγκριτικών πλέον εκτιμάτων που διαθέτησαν τουριστικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας και του πλέγματος των σύγχρονων υποδομών, οι οποίες, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές του φόρουμ, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους επενδυτές. Ο ελληνικός και ο αιγυπτιακός πολιτισμός έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά μέσα στην μακροχρόνια πορεία. Η επίδραση τόσο του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού, τον ελληνικό, όσο και του ελληνικού πολιτισμού, τόσο του αρχαίου και του βυζαντινού στην αιγυπτιακή κοινωνία είναι μεγάλες. Με αποτέλεσμα στην ανάπτυξη μιας βαθιάς ελληνοαιγυπτιακής φιλίας από εκατοντάδες χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως στον κατάλογο των βασικών ομιλητών του Φόρουμ Ελληνογυπτιακής Φιλίας ήταν και η καβαλιώτισσα Κορίνα Λαβαντσιώτου, υπεύθυνη του τομέα δημοσίων σχέσεων Βορείου Ελλάδος για το Φόρουμ και συντονίστρια της εθελοντικής επαγγελματικής χορευτικής ομάδας παραδοσιακών Αιγυπτιακών χωρών Γκαντάλα Βορείου Ελλάδος.